Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Τις κάλπες προσέρχονται σήμερα και αύριο οι αστυνομικοί της Αχαΐας για την ανάδειξη νέου Προεδρείου και εκπροσώπων σε συμβούλια. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται στο δεύτερο όροφο του αστυνομικού κτηρίου στην οδό Γούναρη στην Πάτρα. Στις εκλογές συμμετέχουν 4 συνδυασμοί. Όλη η ομάδα, η Συνδίκα, την οποία εκπροσωπώ, έχουμε την εμπειρία, διαχειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, ανανεωμένοι, εμπλουτισμένοι με νέους συναδέλφους οι οποίοι έχουν διάθεση για δουλειά και ευελπιστούμε για το καλύτερο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στις εκλογές. Είναι σημαντικό, η μαζική συμμετοχή δίνει δύναμη στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να έρθουν και να αποφασίσουν οι ίδιοι, οι πολλοί δηλαδή για τους πολλούς και όχι λίγοι για τους πολλούς. Ευελπιστούμε στη μαζική προσέλευση των συναδέλφων και πιστεύουμε ότι με τη σταυροδοσία τους θα μας δώσουν τη δύναμη να μπούμε σε ένα διοικητικό συμβούλιο με δυνατή φωνή, ώστε να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα κεκτημένα δικαιώματα με ευθύνη και αξιοπρέπεια. Η πρόταση του απερχόμενου Προέδρου Σταύρου Τσεκούρα για ενιαίο ψηφοδέλτιο δεν έτυχε της αποδοχής από όλους και έτσι οι εκλογές δεν γίνονται με ένα ψηφοδέλτιο. Εμείς ως η παράταξη της Συνδίκα για ακόμα μία φορά ζητούμε την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων. Ως προτεραιότητες μας θα έχουμε την άμεση ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης με δύναμη. Θα έχουμε την ανέγκριση του αστυνομικού μεγάρου να επιταχύνουμε τις διαδικασίες οι οποίες ήδη είναι σε θετική εξέλιξη και έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Άμεση επίσης θα είναι η προτεραιότητά μας και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.